συναδέλφοι, συνάδελφοι, η μαζική ενίσχυση του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ, η αναγκαία αλλαγή σελίδας στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, η αποφασιστική βελτίωση του συσχετισμού υπέρ των αγωνιστικών δυνάμεων της ΔΑΣ θα δώσει νέα όθηση στην πάλη για την πραγματική χειραφέτηση των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών. Αυτό τον αγώνα δίνουν κάθε μέρα οι ταξικές δυνάμεις μέσα στους χώρους δουλειάς, με σκοπό να συσπηρωθούν, να οργανωθούν σε σωματεία τους, ακόμα με περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, νέες μητέρες, μετανάστριες. Να γίνουν οι ίδιες πρωταγωνίστριες στις εξελίξεις, στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες τους, στην εργασία, στην οικογένεια, τη δημιουργική ζωή. Γιατί γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάθε γυναίκα να στέκεται στα πόδια της, ανεξάρτητη οικονομικά, χωρίς να εξαρτάται η πορεία της, την εργασία, την οικογένεια, τη ζωή, από οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Να μην εξαρτιέται από το σύντροφο ή σύζυγό της, από το οικογενειακό περιβάλλον. Να μην εγκλωβίζεται σε παθογόνες για προσωπικές σχέσεις. Και βασική προϋπόθεση είναι η διεκδίκηση για το καθολικό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην κοινωνική εργασία. Για τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας, για σταθερή δουλειά, με σταθερό ωράριο, γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου και αυξήσεις σε μισθούς, με μέτρα προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, με κοινωνική στήριξη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας και να γίνει υπόθεση ακόμα περισσότερων γυναικών υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, που αποτυπώνουν και πρόσθετα θετικά μέτρα στήριξης για τις εργαζόμενες. Τέτοια είναι η αυξήση σε μισθούς, σε συντάξεις, μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού, όπως η απαγόρευση νυχτερινής εργασίας για τις εγγύους, η απαγόρευση απόλυσης εγγύων, η κατοχύρωση αδειών μητρότητας, τοκετού, λοχίας για όλες τις εργαζόμενες ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, με μπλοκάκι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κτλ. Εμπόδιο στο να έχουμε τη ζωή και τη δουλειά που μας αξίζει, μπαίνει η αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Ακόμα και με άρωμα γυναίκας, στα υπουργεία, στις κυβερνητικές καρέκλες. Δεν αφορά τις ανάγκες μας, το ενδιαφέρον της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, που είναι μόλις το 52,7% στις ηλικίες από 20 έως 64 ετών και 58,4% στις γυναίκες από 25 έως 54 ετών, με παιδιά μέχρι 6 ετών. Κριτήριό τους είναι η ανάγκη των επιχειρηματικών κολοσσών να εκμεταλλευτούν τη δεξαμενή του γυναικείου εργατικού δυναμικού για να κερδίζουν παραπάνω, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να εντείνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση όλων των εργαζομένων. Όλοι τους, πρώην και νυν επίδοξοι διαχειριστές της βαρβαρότητας, ακολουθούν και θα ακολουθήσουν τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, σμπαραλιάζοντας την κοινωνική ζωή της γυναίκας, γενικεύοντας σε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, εντατικοποιώντας την εργασία. Μας καταδικάζουν σε ζωή και ωράρια λάστιχο, δουλειά τις Κυριακές, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τηλεεργασία, με βαριές επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών, ακόμα και στην ψυχική υγεία. Αυτοί ευθύνονται που εργαζόμενες γυναίκες στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, τσακισμένες σωματικά, αδυνατούν να πάρουν την ιατρική φροντίδα που έχουν ανάγκη και έρχονται αντιμέτωπες με εργοδοτικούς εκβιασμούς, αφού πλέον δεν τους θεωρούν παραγωγικές. Όπως είχαμε και πρόσφατα την καρκινοπαθή συναδέλφουσα που της ανακοίνωσαν την απόλυσή της. Καθημερινά στους χώρους μας που ερχόμαστε αντιμέτωπες με τις απαιτήσεις εργοδοσίας για να βγει δουλειά, χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, προσπαθούν να επιβάλλουν τα θέλω τους στις εργαζόμενες. Πρόσφατο παράδειγμα, η συναδέλφισά μας στο εμπόριο, που εργοδοσία μαθαίνοντας ότι είναι έγκυος, την τιμώρησε μετακινώντας τη σε κατάστημα στην άλλη άκρη της Αθήνας. Τολμάνε λοιπόν να μας λένε ότι είναι δική μας ευθύνη να συνδυάζουμε την εργασία με τη δημιουργία οικογένειας, την ώρα που λογαριάζουν ως κόστος για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους την κοινωνική προστασία της μητρότητας της οικογένειας. Όμως, σύγχρονη ανάγκη μας είναι να υπάρχει ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν δίκτυο φροντίδας και προσχολικής αγωγής για τα παιδιά μας για να αναπτύσσονται ολόπλευρα. Αντί αυτού, επιδοτούν 120 επιχειρήσεις με δικά μας λεφτά για να φτιάξουν παιδοφυλακτήρια και να εκβιάζουν εργαζόμενες να δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα. Μαζί με τις επιδοτήσεις, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν όλα τα παραπάνω παίρνουν και βραβεία ισότητας. Τα θέσπισε με νόμο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα έδωσε περήφανα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που όλοι μαζί κόβουν και ράβουν αντιεργατικούς νόμους σε βάρος των γυναικών, με αποκορύφωμα τον νόμο Χατζηδάκη.
Και πάει πολύ να προσπαθούν διάφορες δυνάμεις, ακόμα και μέσα στα σωματεία, να βγάλουν λάδι το τερατούργημα, στο όνομα ότι ενσωμάτωσε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στους χώρους δουλειάς. Η σύμβαση αυτή όμως όχι μόνο δεν προστατεύει τις γυναίκες και τους άντρες από την εργοδοτική βία και τρομοκρατία, αλλά ούτε από τις απαράδεκτες συμπεριφορές που βιώνουν εργαζόμενες, που φτάνουν στο σημείο σεξουαλικής παρενόχλησης. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του νεοσύστατου ειδικού σώματος επιθεώρησης εργασίας, το 65% των καταγγελιών αφορούν τον εργοδότη και το 35% ιεραρχικά ανώτερο εργαζόμενο. Και η σύμβαση αυτή καθιστά τον εργοδότη υπεύθυνο να μαζεύει και να επιβλέπει τις καταγγελίες, δηλαδή ο εργοδότης να ελέγχει τον εαυτό του. Το πιο απαράδεκτο και επικίνδυνο όμως είναι ότι μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι εργοδοτική βία με μια απαράδεκτη καταδικαστέα συμπεριφορά ενός συναδέλφου σε έναν άλλον. Τρίμουν τα χέρια τους, κράτος και εργοδοσία, όταν και με τη βούλα του νόμου γίνονται διατητές ανάμεσα στους συναδέλφους, καλλιεργώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ μας, ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, για να κρυφτεί τελικά ότι ο κοινός μας αντίπαλος είναι η κρυφή βία της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης που ο εργοδότης ασκεί χωρίς καν να βγει από το γραφείο του. Πραγματικά λοιπόν, ασπίδα προστασίας απέναντι στην πολύμορφη βία, στην ανισοτιμία των γυναικών, χτίζεται στον κοινό αγώνα των εργαζομένων, αντρών και γυναικών, για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δυναμώνοντας αυτό τον προσανατολισμό, το κάθε σωματείο μπορεί να γίνει κυψέλη αλληλεγγύης για κάθε έναν και κάθε μία. Εκεί χτίζεται το θάρρος και η αντοχή σε κάθε γυναίκα, ώστε να παίρνει τη ζωή στα χέρια της και να διεκδικεί μαχητικά αυτά που της αξίζουν. Το δυνάμωμα του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας είναι παραπάνω από σίγουρο ότι θα δώσει νέα όθηση σε αυτή την κατεύθυνση.